Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια τρομακτική και spooky φωτογράφηση μαζί με την Κλεονίκη. Θα έρθει και η Ελίνα σε αυτό το βίντεο. Κάποιος μου παίρνει τηλέφωνο. Η Κλεονίκη. Έλα! Έλα! Τελικά! Θα έρθει η Ελίνα, ναι, και είσαι σε ανοιχτή ακρόαση για να γυρνάω βίντεο. Α, τέλεια! Εγώ πήρα και πήρα ένα εξάρτημα που χρειαζόμαστε για να φοράψει. Τι είναι αυτό το εξάρτημα? Αναπλήρωση. Α, έχω σπίρτα. Έχω Urban Decay σπίρτα. Πολλά, έχω πολλά Urban Decay σπίρτα. Τώρα μην κάτσε πάνω σε δύο μικρή. Έγινε, bye. Θα σας δείξουμε εύκολα hacks για να βγάλετε κι εσείς αυτές τις ωραίες φωτογραφίες που βλέπεις στο εξωτερικό και λες πώς το έκανε. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Όταν μιλάω για ιδιαίτερα και περίεργα tricks για φωτογραφίες, μιλάω για αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα από τα hacks τα οποία θέλουμε να δοκιμάσουμε σήμερα με την Κλεονίκη. Δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί με χρωματιστό καπνό. Βρήκα λοιπόν εγώ online ένα κατάστημα το οποίο πουλάει διάφορα τέτοια είδη για πάρτι, χρώματα κτλ. Και αγόρασα 4, αγόρασα 2 άσπρα και 2 μαύρα. Τελικά έπρεπε ίσως να είχα αγοράσει και κανένα ωραίο χρώμα, κανένα μπλε, μοβ, κόκκινο. Δεν πειράζει. Θα ταιριάζει πιο πολύ και με το theme μου στο Instagram, νομίζω, το άσπρο και το μαύρο. Αν δεν μπορείτε να βρείτε χρωματιστό καπνό, ξέρετε τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να πάρετε αλεύρι και να το χρησιμοποιήσετε κάπως έτσι όπως βλέπουμε σε αυτό το βιντεάκι. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι πάντως πάρα πολύ ωραίες και spooky, διαφορετικές. Σου βγάζουν και ένα συνέστημα. Σας δίνω τώρα και εσάς ιδέες για φωτογραφίσεις για το Instagram. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, εννοείται να μου το στείλετε στο Instagram. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω το αποτέλεσμα. Σήμερα φόρεσα και σκιές. Χρησιμοποίησα την παλέτα της Revolution, η οποία ακούω ροδάκια, ακούω βαλίτσα και αυτή είναι η Κλεονίκη. Κάνω θόρυβα, τι ωραία στέκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ είσαι κουκλάρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το στυλ σου. Πάρα πολύ. Μα δεν είναι πολύ ιδιαίτερη. Κάνε, η βαλίτσουλα εδώ έχει όλη τη μαγεία μέσα, ξέρεις. Ω ναι. Και εδώ μέσα έχω λίγη μαγεία. Αχ, τέλεια. Να κάνω sneak peek. Ναι, για δείξε μας. Αυτό δεν είναι sneak peek, αυτό είναι reveal, είναι αποκάλυψη. Ναι, αλλά δεν τους είπα. Τους είπα για λαμπάκια, αλλά δεν τους είπα για neon strings. Τι φοράς, Μανουέλα? Ένα βελούδινο φορματάκι από το Zara. Τέλειο, και παπουτσάκι. Και αυτά είναι από το Zara. Αυτά εδώ είναι σαγιονάρα. Σαγιονάρα παραλίας, ναι. Φοράω και μία στέκα η οποία μαντέψω όπου είναι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Μήπως είναι από το Μπέρσκα. Είναι από το Ζάρα. Αποκλείεται. Είμαι μια κινούμενη διαφήμιση του Ζάρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο και φυσικά θα σας δείξω όλα τα αποτελέσματα στο τέλος. Αυτό κανονικά θέλει να κάνεις αυτό. Γιατί μετά αν μπούμε θα χαλάσει το σύννεφο. Κάτω να κάνω τέλος. Αν είναι η πρώτη φορά που έχεις επαφή με αυτά, χρειάζεσαι 5-6 γιατί δεν βγαίνει με τη μία. Χρειάζεσαι εξάσκηση και να το κουνάς πολύ αργά. Όχι. Ξέπνησα. Εξάσκημα. Είναι fail, είναι τύπου δεν συμβαίνει τίποτα. Να σας πω κάτι, ήταν πάρα πολύ έντονος ο καπνός και τα 60 δευτερόλεπτα είχα κρατήσει την αναπνοή μου. Αλήθεια. Δηλαδή είναι απλά ένα σύννεφο μπροστά. Θα ήταν ωραίο αν υπήρχε και κάτι πίσω μου. Σε σύννεφο λες. Ναι, σε σύννεφο. Γιατί πρέπει αυτό να είναι γύρω-γύρω σου, πρέπει δηλαδή να πηγαίνει γύρω-γύρω. Ή κανονικά πρέπει να το κάνεις εσύ. Πάμε round 2 τότε. Χωρίς επίβλεψη γονέα δεν γίνεται. Η γονέα είναι... Α, εννοείται να το πούμε αυτό. Μην τα χρησιμοποιήσετε ή τουλάχιστον κάτω με τους γονείς σας, με κάποιον ενήλικα. Και το λέγει πάνω στη συσκευασία ότι είναι άνω των 18. Και περίμενε. Πάμε στην προσπάθεια νούμερο 2. Εδώ δοκιμάσαμε και τον μαύρο καπνό, αλλά και τον άσπρο. Κοιτάξτε πόσο πιο εντυπωσιακός φαίνεται. Ανυπομονώ να δούμε τις τελικές φωτογραφίες. Εδώ είχα καταπνιγεί.
Καμία σχέση. Το φάγα όλο στο πρόσωπο, όλα στα μάτια μου. Δεν έβλεπα τίποτα σε κάποια φάση. Πολύ πολύ πιο ωραίο από το μαύρο, το λευκό. Ήταν τέλειο, ήταν τέλειο αυτό. Μανουέλα, το έχω σίγουρα να ξέρεις. Oh, wow! Τύπου, wow, επιτέλους μας βγήκε. Χρησιμοποίησαμε και το τριαντάφυλλο. Δεν ξέρω αν το πιάσε καθόλου η κάμερα. Φαίνεται πολύ όμορφο. Κοίτα, κοίτα, νάτε και η μαύρη γάτα. Νάτε. Θα δείξουμε. Και πάμε για το επόμενο look. Mm-hmm. Έρχεται. Καταρχάς να σας δείξω την Ελίνα. Yeah. Η οποία είναι μια κλα... Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί σου, πάρα πολύ. Εγώ έκανα απλά πλουξιδάκι, θες καραμάνι και απλά τάσω πλουξιδάκι. Σχεδόν έτοιμο γι' αυτό. Τώρα προχωρήσαμε σε concept. Okay, okay. Και τώρα είμαι ανάμεσα σε αυτά τα σκουλαρίκια και στα απλά. Μαλάσια, εγώ λέω έξτρα. Και εγώ λέω αν το πας πολύ έτσι να το πας. Έξτρα. Αφού το φόρμα είναι avant-garde, βάλε κάτι και τους σκουλαρίκι έτσι πιο. Αυτό είναι το δεύτερο ντύσιμο. Αποφάσισα να φορέσω αυτό το μακρύ μαύρο φόρεμα από το Zara, το οποίο είναι γεμάτο δαντέλα. Είναι πανέμορφο, έχει και ένα σλίτ εδώ στο πλάι, στο πόδι. Και τα κορίτσια μου είπαν να φορέσω αυτά τα μεγάλα σκουλαρίκια, είναι πιο grande, καθώς και αυτή τη στέκα. Η στέκα είναι από το Primark, το έχω αγοράσει στη Σκωτία. Είναι τέλεια. Thank you. Επειδή με ρωτάνε αρκετά για αυτή τη στέκα. Μπορείς να τη φτιάξεις αυτή τη στέκα. Να πάρεις μια μαύρη στέκα και να κολλήσεις με σιλικόνι διαμαντάκια. Τέλεια. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο spooky μαύρη χιονάτη look. Μπορείτε και εσείς να χτίσετε πολύ εύκολα μία τέτοια φωτογράφηση στον κήπο σας ή στο δωμάτιό σας με ό,τι διακοσμητικά έχετε. Έχουμε και το μήλο για prop. Το φαναράκι. Το θέμα είναι... Ωραία. Για να σε βάλω. Αυτό είναι εγώ πάντα. Στον κήπο της Μανουέλας έχει ένα φως που είναι με φωτοκύτταρο και για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να βρούμε το διακόπτη και κάθε φορά που περνάμε από μπροστά ανάβει το φως και μας χαλάει το photo shooting. Προς το παρόν έχω περάσει 5 φορές, η Κλινίκη έχει περάσει μία φορά. Έχω μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάμερες πάνω. Έχω τη δικιά μου κάμερα, το λοιπόν. iPhone και την κάμερα της Κλινίκης. Λοιπόν και... Και πίσω της, εκεί, τέλειο. Πραγματικά μαζί σου, όταν ήρθα να σε πάρω, πώς άντεξες. Δεν ξέρω πώς άντεξα. Σκεφτόμαστε εδώ τι χρώματα να χρησιμοποιήσουμε. Μήπως κάνουμε κάτι διαφορετικό στο μακιγιάζ μου, μιας και το ντύσιμο μου τώρα θα είναι αυτό εδώ, το σετάκι. Είναι ένα mauve σετάκι, το οποίο έχει ένα υπέροχο ύφασμα, πολύ fluffy και cute και cozy. Μ' αρέσει και το χρώμα, ενώ δεν φοράω πάρα πολύ χρώμα, αυτό μου αρέσει, είναι ένα muted mauve. Καλά, αυτό το χρώμα είναι τέλειο, ειδικά για φέτος. Και έφτιαξα πίσω έτσι το μαλλί μου χαμηλό κότσο, μιας και έχει ψηλό λαιμό σχετικά. Λοιπόν, κοίτα, εγώ λέω να κάνεις ένα τέτοιο χρώμα αυτό και μετά όσο πάει πιο έξω να το κάνεις blend ή με αυτό ή με αυτό. Είμαστε ανάμεσα αυτά τρία. Ένα, δύο, τρία. Πολύ ωραία παλέτα. Κοίτα πώς είναι η παλέτα. Ρε, είναι τέλεια. Και εδώ έχει κάτι πολύ ωραίο, το Lucid, το Euphoric, πολύ ωραίο. Ωραία, για πήγαινε και στο καθρέφτη να δεις αν σου αρέσει. Για να δούμε πώς με βάψει η Ελίνα. Α, είναι πολύ ωραίο. Τέλεια. Και τώρα θα βάλουμε μαύρα, είναι. Ναι. Είχα μια ιδέα για make-up που νόμιζα ότι μπορώ να την κάνω, αλλά τελικά την κάνει όλη η Μανουέλα. Προς το παρόν βγαίνει πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Κάντε δική μου γνώμη. Δεν ξέρω αν φαίνεται ακριβώς τι έχουμε κάνει, αλλά έχουμε βάλει πολύ ανοιχτό χρώμα glitter στην εσωτερική γωνία των ματιών και μετά εδώ προς τα έξω έχουμε βάλει mauve glitter και λίγο ροζουλί. Έχουμε βάλει άσπρα eyeliner και από πάνω πιο λεπτή γραμμή μαύρο και είναι στις υποχρεώσεις με το outfit. Τέλειο είναι. Για το τελευταίο concept κάτι δεν μου άρεσε καθόλου. Το θεωρούσα πολύ άδειο και αλλάξαμε αρκετές φορές σκηνικό. Θα σου πω κάτι κάνουμε τώρα, σε εσύ. Αυτό και εμένα μου αρέσει. Τύπου hocus pocus. Ποιο είναι... Θα κάνει τέτοιο. Τι λες, εσάς μπορείς να το τραφτώ. Πάντως εμάς μας αρέσει περισσότερο γιατί πριν ήταν σκέτο. Ακόμα δεν με γεμίζει, το δουλεύουμε. Εγώ είπα ότι θυμίζει θυσία, σαν να θυσιάζουμε τη Μανουέλα είναι.
ξέρω που είναι. Πιστεύω ότι είναι αυτό που θέλω. Αχ, μπράβο. Αυτό ήθελα. Τέλειο. Δεν φαίνεται τίποτα από αυτήν την κάμερα, αλλά είναι τέλειο. Είναι τέλειο και θα το δουν και στο Instagram πόσο τέλειο είναι. Και σε λίγο σε αυτό το βίντεο. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση και φεύγει και η Ελίνα τώρα. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ το outfit σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μία ακόμα φορά. Η Ελίνα είναι πολύ fashionable. Ευχαριστώ. New York vibes. Παρέλαση. Πόσο ωραία! Μια και δεν θα γίνει φέτος η παρέλαση. Θεά. Γεια σας. Bye. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Ναι. Και σύντομα, μάλλον και σε βίντεο. Ω, ναι. Το ζητάνε κατά στα σχόλια, να ξέρεις. Τέλεια. Θα δείτε σύντομα, λοιπόν. Γεια σας. Bye. Λοιπόν, έχω έτοιμες όλες τις φωτογραφίες και είμαι έτοιμη να σας τις δείξω. Θέλω εσείς κάτω στο σχόλιο να μου τις βαθμολογήσετε και να μου πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πρώτο ντύσιμο και τον καπνό. Διαλέξαμε αυτές τις τρεις. Τελικά αποφάσισαμε να αφήσουμε τις φωτογραφίες με τον μαύρο καπνό, γιατί δεν βγήκανε τόσο ωραίες και εντυπωσιακές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βγαίνει με τη μία. Εάν δοκιμάσετε και εσείς αυτό το hack, θα σας πρότεινα να αγοράσετε περισσότερα από 2-3 χρώματα με καπνό. Μου αρέσει η εκφρασή μου, δίνει κάτι μυστήριο και το φρύδι που είναι τσισικωμένο πάνω ταιριάζει απόλυτα με το concept, μπορώ να πω. Για πάμε στο concept μαύρο χιονάτι. Αυτό το concept ήταν πολύ ωραίο και spooky. Σιγά σιγά το χτίζαμε το όλο setup. Πρώτα ξεκινήσαμε κρατώντας μόνο το φανεράκι, μετά σιγά σιγά βάλαμε και άλλα φανεράκια δίπλα και τα κεράκια, πήρα και το μήλο, τέλος βάλαμε και τον καπνό. Σιγά σιγά το χτίσαμε. Για πείτε μου, σας άρεσαν αυτές οι δεύτερες φωτογραφίες. Και πάμε τώρα και στο τρίτο concept, το οποίο τελικά το αγάπησα. Στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου, νομίζω το είδατε κιόλας. Αλλάξαμε πόσες φορές το σκηνικό και τις πόζες, αλλά τελικά το βρήκαμε. Μάλιστα σε αυτή εδώ μου άρεσε πάρα πολύ το βλέμμα μου. Ή και σε αυτή τη φωτογραφία που το βλέμμα μου είναι λες και είμαι σε κάποια ταινία τρόμου. Θέλω να βρω πολύ ωραίες λεζάντες για όλες αυτές τις φωτογραφίες. Σήμερα θα ανεβάσω το πρώτο post. Νομίζω θα ανεβάσω την πρώτη με τον καπνό. Αλλά για πείτε μου τώρα ποιο ήταν το αγαπημένο σας concept από τα τρία. Και φυσικά, εάν δοκιμάσετε και εσείς να βγάλετε παρόμοιες φωτογραφίες, να μου τις στείλετε στο Instagram, να με κάνετε tag. Θα χαρώ πάρα πολύ να τις δω. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok, γιατί θα ανεβάσω και εκεί βιντεάκια. Οπότε θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!